Τρίτεκνο, λοιπόν, αν και πολύ νέο, έτσι δεν είναι. Μόλι 37. 37 χρονών, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι ε, κάνατε πολύ μικρό οικογένεια για να υπάρχουν ήδη τρία παιδιά, έτσι δεν είναι. Παντρεύτηκα στα 23. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ε, θα ήθελα να μου πείτε πώ είναι η τρίτεκνη σήμερα στη χώρα μα. Οι τρίτεκνοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι σε δύσκολη κατάσταση. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Σε τι αριθμόν έρχονται, πώ είναι. Ε, γύρω στι 300.000 οικογένειε. 300.000 οικογένειε σε όλη τη χώρα. Οι πολίτεκνοι είναι πολύ λιγότεροι προφανώ. Από κάποια στοιχεία που έχουμε εμεί είναι γύρω στι 100.000, 80 με 100.000. Μάλιστα. Ο, ε, το βασικό σας... Τώρα θα ήθελα να μου πείτε στα χρόνια τη κρίση, το να έχει κανεί τρία παιδιά, αντιλαμβανόμαστε ότι σημαίνει ένα βαρύ κόστο ή διαβάζει βάση για κάθε οικογένεια. Και φαντάζομαι αν δεν υπάρχει εργασία ή δεν εργάζονται και οι δύο, δύσκολα μπορεί να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια. Θέλω να μου περιγράψετε πώ βιώνουν την κρίση τρίτεχνη. Θα σας πω καταρχάς ένα ποσοστό, ότι το 40% είναι από, το, από την ομάδα των τριτέκνων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σε κάθε κατηγορία, είτε είναι πολυτεχνικές οικογένειες, είτε είναι με ένα παιδί, είτε είναι με δύο παιδιά. Για να καταλάβετε και αυτό... 40 το 40% των τριτέκνων κάτω από το όριο της φτώχειας, Ακριβώς. αυτό υπάρχει κάποια έρευνα που, το, που δίνει αυτά τα στοιχεία. Yeah, μπορούμε να πάμε στη στατιστική υπηρεσία και θα τα δούμε όλα. Μάλιστα. Εργάζονται οι γονεί των τριτέκνων παιδιών, δηλαδή έχετε στοιχεία αν οικογένεια, η τρίτεκνη οικογένεια εργάζεται, ο αν ανεργ... τουλάχιστον. Η ανεργία έχει χτυπήσει κατά πολύ. Όλε αυτέ. Δεν, Όλες αυτές, αυτό δεν το... έχει πρόσωπο λοιπόν, δεν κοιτάει. Αυτό το ποσοστό, στου 40%, εκτοξεύτηκε κατά την περίοδο τη κρίση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονταν. Και η κρίση του άφησε χωρί δουλειά. το ότι υπάρχει υπερφορολόγηση. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το ποσοστό. Όχι ότι οι υπόλοιποι. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, αλλά είναι πάνω από το όριο τη φτώχεια. Οι πολύτεκνε οικογένειε, κύριε Ντιούδη, έχουν κάποια προνόμια, ή τουλάχιστον στο παρελθόν είχαν. Σήμερα δεν ξέρω αν έχουν αυτά περιοριστεί. Οι τρίτεκνε οικογένειε τι είδου προνόμια έχουν. Είσαι τρίτεκνο. Παίζουμε απλά προνόμια που έχει <coughs> στην οικογένειά σου. Έχει μειωμένο ειστήριο για τα παιδιά σου, για τις τι μετακινήσει. Τι άλλα μπόνου έχει ω τρίτεκνο. Αυτή τη στιγμή είναι τα επιδόματα, ναι. το βασικό τα οποία δίδονται. Είναι το επίδομα στήριξη τέκνου και το ειδικό επίδομα τέκνων, το οποίο το παίρνεις μόνο εάν έχεις ε, τρία παιδιά ανήλικα. Ε, ή για κάθε ανήλικο όταν ενηλικιώνεται κάθε παιδί. Όχι, όχι. Όταν ενηλικιωθεί το... Και αυτό είναι λίγο το τραγελαφικό. Όταν ενηλικιωθεί το πρώτο παιδί... Δεν το παίρνουν και τα άλλα. Χάνεται για το ειδικό δεν είναι, επίδομα. Δεν είναι ανήλικα τα άλλα δύο που, που μένουν. Αυτό θα μας απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας. Στην ουσία, τι παίρνει ένα τρίτεκνο σε επιδόματα, ε, χοντρικά. Αυτή τη, ε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει, έχει, έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες, αν κάποιο έχει από 0 έως 11.000 ευρώ εισόδημα, ναι. ε, πληρώνεται 40 ευρώ για το κάθε παιδί, είναι ναι. το ειδικό ε, το επίδομα στήριξης τέκνων, και είναι και 500 ευρώ για κάθε παιδί, δηλαδή 1.500 ευρώ το χρόνο, ναι. ε, για το, είναι το ειδικό επίδομα. Δηλαδή, Αυτό από παι... πότε ισχύει το ειδικό επίδομα, όταν λέτε, από πω, πότε ισχύει, πόσα χρόνια το λαμβάνετε, εδώ και πόσα χρόνια είναι αυτό το δικαίωμα έχει δοθεί στους τρίτεκνους, να λαμβάνω αυτό το επίδομα. Ε, από το 2012 Άς. ξεκίνησε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν. Ναι. Ε, όταν ε, από τι 11.000 έως 22.000 τροποποιείται το επίδομα στήριξη τέκνων και πηγαίνει στα 26 ευρώ το παιδί και από τι 22.000 έω 33.000 ευρώ είναι 13 ευρώ το παιδί το μήνα. Μάλιστα. Ε, υπήρξε λοιπόν μια πολιτική που προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς όπως το περιγράφεται ένας αριθμός άνω του 40% των τριτέκνων δεν ζει έτσι όπως θα έπρεπε. Ε, θεωρείτε ότι η πολιτεία την ώρα που η χώρα μας αντιμετωπίζει μέγα δημογραφικό πρόβλημα, θα έπρεπε να έχει άλλη πολιτική έναντι των τριτέκνων και των πολυτέκνων. Εμείς σαν Ομοσπονδία Τριτέκνων αυτή τη στιγμή λέμε ότι η πολιτική που έχει ακολουθήσει τα δέκα τελευταία χρόνια τα οποία ασχολούμαστε εμείς σαν ομοσπονδία και πιέζουμε είναι απαράδεκτη. Και δεν ξεχωρίζουμε, και δεν ξεχωρίζουμε ε, κόμματα. Δεν ξεχωρίζουμε ποια κυβέρνηση ήταν πάνω, ποια είναι τώρα. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν αυτιά για να μα ακούσουν. Υπάρχουν σοβαρέ προτάσει από την Ομοσπονδία, τεκμηριωμένε, και απλά δεν μα ακούν. Κύριε Ντιούδη, βλέπουμε όμω ότι τα κόμματα εκμεταλλεύονται του τρίτεκνου και του πολίτεκνου. Κακά τα ψέματα, είστε πολλοί ψήφοι. Για παράδειγμα, εσεί στην Πέλα τώρα είστε 6.000 γονεί τριτέκνων, έτσι δεν είναι. Περίπου. Περίπου. Μιλάμε για πολλοί κόσμο. Όλη την Ελλάδα, όταν μου λέτε 400.000 τρίτεκνοι και 100.000 πολίτεκνοι, μιλάμε για πολύ λαό. Για πολλού ψηφοφόρου. Επομένω, το εκμεταλλεύονται αυτό οι εκάστοτε πολιτικοί, οι οποίοι έχουν διαφορετική θέση όταν είναι αντιπολίτευση. Και διαφορετική όταν είναι η κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, η σημερινή κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, το 2007 ε, και στη συνέχεια και το 2012 ζητούσε να γίνει νομοθετική ρύθμιση όπου οι τρίτεκνοι θα εξομοιώνονται σε δικαιώματα με τους πολίτεκνους. Τα λέω καλά? Ακριβώς. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Σήμερα που είναι η κυβέρνηση τι λέει για αυτό το αίτημα που είναι το, το βασικό σας αίτημα. Ε, Είχαμε επικοινωνία με την κυρία Φωτίου πολλές φορές και τελευταία και με την κυρία Νοτοπούλου. Ε, αποδείξαμε πλέον στην πράξη, γιατί εδώ και πέντε χρόνια μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει λόγω κόστους, επειδή ο προπολογισμό δεν αντέχει άλλο βάρος. Αποδείξαμε. Είναι μεγαλύτερα τα επιδόματα που δίδει το κράτο στου πολίτεκνου, άρα δεν μπορεί να ανακαλύψει αυτό το κόστο. Οι 300.000 να γίνουν 400, προφανώ. Οι 100.000 Επικαλούνταν... να γίνουν 400. Επικαλούνταν ότι αν υπάρχει κάποια εξομοίωση των ναι. τριτέκνων με του πολυτέκνου, ναι. θα υπάρχει περαιτέρω κόστο. Θα κοστίζει το κράτο. Κατανοητό. Ναι. Τελικά είναι ε... έτσι, ή δεν είναι. Εμεί αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει κόστο. Και σε μια ερώτηση του κυρίου Παπαχριστόπουλου στη Βουλή, αυτό απάντησε και η κυρία Φωτίου. Ότι δεν υπάρχει δεν υφίσταται κάποιο κόστο. Εσεί γιατί θέλετε να εξομοιωθείτε με του πολυτέκνου, τι θα κερδίσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά θεσμικά ζητήματα τα οποία. Όπως... μεταθέσει, μετατάξει. Ε, υπάρχει η σύζυγ... Μια μητέρα, το εμπροκειμένο, τώρα εσύ είστε από τα γέννητσα. Μια δασκάλα τρίτεκνη, όταν διορίζεται στην Κρήτη, να ξαναγυρίσει στα γεννητσά, στα τρία παιδιά τη. Να μπορεί έτσι. να είναι με το σύζυγό τη και να μεγαλώσει την οικογένεια. Να λογίζει το πολίτεκνη. Ενώ η πολίτεκνη θα έρχονταν άμεσα. Η πολίτεκνη έρχεται άμεσα. Βέβαια, ε, τελευταία έχουν αλλάξει κάπω το σύστημα και ξεκινήσαν ένα σύστημα μοριοδότηση. Το οποίο πάλι εμεί είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί αδικεί του τρίτεκνου. Για παράδειγμα, αν εσεί τώρα για μια εργασία που χρειάζονται μόρια, εσεί που είστε τρίτεκνο, συγκεντρώνετε πιο πολλά μόρια από έναν πολίτεκνο. Ποιο θα την πάρει την εργασία, ε... Πιάνουν τα μόρια εδώ, ή Στην... θα γίνει δικαστήριο και θα Στην... κερδίσουν. Στην... Στην αρχή κερδίζουμε εμεί, αλλά επειδή η τρίτεκνη είναι συνταγματικώ κατοχυρωμένη, θα προσφύγουν στα... στα δικαστήρια και θα κερδίσουν αυτοί. Με λιγότερα μόρια θα μπορέσει να δικαιωθεί ο πολίτεκνο και όχι ο τρίτεκνο. Επομένω, έχετε αρκετού λόγου που επιδιώκετε κάτι τέτοιο, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι θεσμικά και, και άλλα ζητήματα που είναι βασικά για την οικογένεια. Είναι δικές βασικά γιατί βοηθούν, βοηθούν στην, στην ομαλότερη λειτουργία τη οικογένεια, τη τρίτη οικογένεια. Στην ομαλότερη λειτουργία τη οικογένεια και μάλιστα σε μια εποχή που βλέπουμε ότι η οικογένεια κλονίζεται, κακά τα ψέματα. Υπογεννητικότητα, δημογραφικό πρόβλημα, νέα παιδιά και νέα ζευγάρια που δεν μπαίνουν εύκολα στη διαδικασία δημιουργία οικογένεια. Ε, και αν μπουν κάνουν δηλαδή δειλά ένα παιδάκι. Έχετε άλλη εικόνα εσείς. Αν μου επιτρέπετε να σα ναι. σας παραθέσω κάποια στοιχεία για το δημογραφικό ναι. και να εξηγήσω λίγο για την πρότασή μας όσον αφορά το δημογραφικό. Σας ακούμε. Καταρχάς το βασικό είναι ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης η στατιστική υπηρεσία έχει δώσει ένα μήνυμα ότι η Ελληνίδα μάνα για να, υπάρχει, για να υπάρχει ανανέωση του πληθυσμού σε κάθε κράτος, ο δείκτης γονιμότητας πρέπει να είναι στο 2,2. Δηλαδή, δύο παιδιά και κάτι. Τώρα πόσο είναι. Αυτή τη στιγμή, μαζί με τους μετανάστες, ναι. νόμιμους και μη είναι στο 1,3. Αν βάλουμε μόνο τους Έλληνες πολίτες, είναι στο 0,9. Η κατάσταση είναι 0,9. Με 9, δυσκολία είναι αυτό που περιέγραψε. 0,88. Λοιπόν. Για την ακρίβεια, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία. Και το άσχημο ότι κανεί δεν μα ακούει. Ένα λαό με δείκτη 0,89 γεννητικότητα, κύριε Ντιούδη, βαίνει με μαθηματική ακρίβεια στη γύρανση του πληθυσμού. Έτσι δεν είναι. Σε λίγο θα εργάζονται πάρα πολύ λίγοι για να θρέψουν πάρα πολλού συνταξιούχου. Πάμε πρώτα στη μείωση του πληθυσμού και μετά στη γύρανση. Να σα πω και για τη γύρανση. Και τη γύρανση, γιατί. Στατιστικά στοιχεία. <στατιστικά> Υλικίε 0 έω 14. Ναι. 15%. 15%. Ηλικίε από 14 έω 65. Ναι. Ε, 65%. Και το υπόλοιπο ποσοστό γύρω στο 25 είναι από 65 και άνω. Όταν ένα κράτο θεωρείται γερασμένο, όταν ε, το ποσοστό είναι 7%. Στο Στη... ποσοστό 7%. Από 65, 65 και, από 65 και πάνω. Και το δικό μας είναι. Και το δικό μα είναι άνω του 22-23. Τρει φορέ παραπάνω από το μέσο όρο. Τρει παραπάνω. Τα καμπανάκια χτυπάνε όλα μαζί, λοιπόν. Τα καμπανάκια χτυπάνε και κανεί δεν μα ακούει. Οι επιπτώσει είναι στο ασφαλιστικό. Εμεί λέμε, κάντε τη σύνταξη αύριο 200 ευρώ ναι. και θα δείτε ότι σε πέντε χρόνια πάλι το ασφαλιστικό δεν βγαίνει. Πόσο ε, να κάνω τη σύνταξη, 200 ευρώ σε όλου. Και, και το, σε πέντε χρόνια το ασφαλιστικό δεν θα βγαίνει. Θα χρειάζεται πάλι τροποποίηση. Εργασιακό τι δυναμικότητα να έχει όταν ο μισό πληθυσμό είναι από 55-60 και πάνω. Ένοπλες δυνάμει, εργασιακά. Κύριε Ντιούδη, εσεί τώρα τι προτείνετε ω τρίτεκνη για να δοθεί ανάσα και στο δημογραφικό και στην υπογεννητικότητα, να ωφεληθείτε κι εσεί που έχετε μεγάλο βάρο σε αυτή τη δίκη οικονομική συγκυρία και να υπάρξει και μια πιο ορθολογική πολιτική για τη διαχείριση του δημογραφικού ζητήματο. Εμείς προτείνουμε επιτέλους να σταματήσουν τα αποσπασματικά μέτρα. Έβγαινε κάθε κυβέρνηση προκειμένου να μην φωνάζει ο κόσμος επειδή έβλεπε τα στοιχεία της δημογραφικής κατάρρευσης, έπαιρνε ένα μέτρο για να κλείσει στόματα. Εμείς θέλουμε μια ενιαία δημογραφική πολιτική. Εμείς είχαμε προτείνει το 2011 να ξεκινήσει δημογραφική πολιτική από το πρώτο παιδί. Το ίδιο φωνάζουμε και τώρα. Θέλουμε όχι μόνο αυτό που λένε, αυτό που, λένε, που φωνάζει το Υπουργείο Εργασία, κοινωνική πολιτική, κοινωνική προστασία. Ξεχωριστό κομμάτι, δημογραφική πολιτική, να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού, η κατάρρευση. Να δοθούν κίνητρα από το πρώτο παιδί, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Απλά. Τι είδου κίνητρα, δηλαδή, περιγράψτε μα κάτι. Ε, δηλαδή, εκτός... τι θα ενθάρρυνε ένα νέο ζευγάρι που έχει ένα παιδάκι να κάνει και ένα δεύτερο. Δεν είμαστε 100% μόνο στην επιδοματική πολιτική. Όχι πολύ... μόνο επιδόματα. Όχι λοιπόν. μόνο επιδόματα. Δεν θέλουμε, όπως το λέγαμε κάποτε, δραχμοποίηση της δημογραφικής πολιτικής. Αλλά... Εμείς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μπορεί η ελληνίδα μάνα να νιώσει σιγουριά ότι το κράτος θα τη βοηθήσει να βρει εργασία και ότι... Θα έχει παιδικό σταθμό, θα έχει νηπιαγωγείο, θα έχει δημοτικό. Να μπορέσει να υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας προς, απάνω στην ελληνίδα μάνα. Για Από να μπορεί πλέπετε, να, κυλ, ο κυλήσει ομαλά η Όχι μόνο η δουλειά δεν βρίσκει η Ελληνίδα μάνα με τα τρία παιδιά, αλλά π, 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 χάνει πολλά δικαιώματα που, που, έχουν άλλα παιδιά στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι τρίτε κάποτε θυμάμαι ότι είχαν ευκολίε για να παίρνουν μεταγραφή ή απευθεία τέλο πάντων είχαν δικαιώματα όπω οι πολύτεχνοι. Τώρα παίρνουν μόλι ένα μόριο. Αυτό δεν είναι πολύ λίγο. Τώρα εσείς μπορείτε να, να, να σπουδάζετε τρία παιδιά σε διαφορετικά σημεία, ε, να, να έχετε σπίτι στα γενιτσά, το ένα να είναι στην Κρήτη, το άλλο να είναι στη Θεσσαλονίκη, το άλλο να είναι στην Κομωτινή, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει απευθεία να δείτε οι, οι δυνατότητε οι οικογένειας να, να λειτουργούν διαφορετικά. Λυπάμαι για αυτό που θα πω, ναι. αλλά έχουμε καταθέσει πολύ σοβαρέ προτάσει και για το θέμα των μεταγραφών ναι. και, για το θέμα, και για θέματα μεταθέσεων και πάλι εκεί βλέπουμε... Να μην μας δίνουν σημασία, να μην Για δείχνουν... Για ποιο λόγο να δείχνουν... όμως, την ώρα μπορούμε... που είστε υπολογίσιμη δύναμη, ακόμα και, ε, και ως εκλογική δύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ως προς τις μεταγραφές. Κάναμε μια ριζοσπαστική πρόταση. Να μην δοθεί μεταγραφή σε, καμιά... σε κανένα τρίτεκνο και πολίτεκνο. Απλά, ας αναλάβει το κράτος τη σύντηση, τη στέγαση και τη μετακίνηση του φοιτητού. Και εμεί δεν τον θέλουμε. Να διευκολύνει λοιπόν στην πόλη που θα είναι. Και α μην έρθει στην. Και, και εμεί δεν τον θέλουμε. Δεν θέλουμε τα παιδιά μα στην αυλή μα. Μάλιστα. Καμία και... απάντηση επί τούτο. Το λογικό αυτό που λέτε. Καμία απάντηση. Δεν γίνεται. Κάποιες Χ... Διευκολύνσεις, Χ... Βράδει, χωρίς δεν μπορεί να έχει κάποιε διευκολύνσει. Χωρί αιτιολογία. Το δύσκολο είναι ότι δεν μα δίνει την αιτιολογία ότι δεν γίνεται. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν υποδομέ, δεν υπάρχουν αιστείε για να καλύψουν όλα τα παιδιά. Δεν. Λέμε δώστε επιδότηση ενοικίου. Ένα ποσό κάπου να, να, βοηθηθεί, να βοηθηθεί ο πατέρα. Να, βοηθη, να η οικογένεια. Για να μην γελιόμαστε, κύριε Διούδη, δίνεται ενθάρρυνση στα ζευγάρια να κάνουν παιδιά σήμερα. Ή όλα είναι αποτρεπτικά. Επομένω, η μαθηματική ακρίβεια το 0,89 μπορούμε να το δούμε συνέχεια να, να συνεχώ. Ε, Εμεί δίνουμε ενθάρρυνση και για έναν ακόμη λόγο. Ε, γιατί τα παιδιά δεν είναι κάτι, δηλαδή εμείς δεν αγωνιζόμαστε Αποκλειστικά να κάνουμε παιδιά για να μα δώσει κίνητρα του κράτο. Ε, Προφανώ. Αλλήμον. Θέλει κανεί να έχει μια μεγάλη οικογένεια και κάνει παιδί, δεν περιμένει τα επιδόματα. Εμεί λέμε ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, να το μεγαλώσει και ολοκληρώνεσαι και σαν, σαν άνθρωπο. Το να το βλέπει να μεγαλώνει και να, και να γίνεται ένα άξιο άνθρωπο στην κοινωνία. Πολύ σωστά μιλάτε. Βέβαια, χρειάζεται να έχουμε συμπαραστάτη όμω το κράτο. Και είναι και πολύ μεγάλη δυστυχία όμω, κύριε Διούδη, να έχει τρία παιδιά και να μην δουλεύει ούτε ο πατέρα ούτε η μητέρα. Να τα παιδιά αυτά να ζουν σε χώρου χωρί θέρμανση, χωρί ε, ε, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και δυστυχώ ε, οι έρευνε ε, είναι τραγικέ. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμη, έξι στου δέκα να είναι χωρί θέρμανση. Είναι νούμερα που μα πληγώνουν. Δεν μπορεί ένα, ένα παιδί να μεγαλώνει έτσι. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και τελευταία το συζητήσαμε και με την κυρία Φωτίου όταν μα είπε ότι. Ναι, πρέπει ε, να υπάρξει κάποια κοινωνική πολιτική στην οποία να μην υποφέρει κανένας. Το ασπαζόμαστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε και το ασπαζόμαστε. Αλλά δεν γίνεται να μην γεννιούνται παιδιά. Να το αφήσουμε αυτό έτσι, χωρίς, να υπάρχει, τύχη, έτσι όπως πάει. χωρίς να υπάρχει μια δημογραφική πολιτική. Άκουσα τελευταία στο φόρουμ που έγινε στις Δελφούς κάποιου ε, επιστήμονες. Ναι. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό μας στη Βουλή που είπε κάποια πράγματα δυσαρεστήθηκα από αυτά που άκουσα. Στο φόρουμ μας είπαν κάποιοι ότι ναι, αναγνώρισαν το δημογραφικό πρόβλημα, ότι σε, μέχρι το 2050 θα είμαστε μείον δύο εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και πρότειναν να κάνουμε ξανά τη λάθος συνταγή που γινόταν τόσα χρόνια. Εισαγωγή μεταναστών. Απλά αυτή τη στιγμή να προσέξουμε να μην είναι μουσουλμάνοι, να είναι χριστιανοί. Άκουσον, άκουσον. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει ότι αποκλειστικά ότι πρέπει να δώσουμε στήριξη στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Ναι, χρειάζεται. Είμαστε 100% υπέρ αυτής της κίνησης. Να δοθεί στήριξη και κίνητρα στις οικογένειες με, με, για να κάνουν το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Αλλά όταν υπάρχει ε, ένας δείχτης γονιμότητας ο οποίος πρέπει να είναι στο 2,2% και εμείς καταραίουμε... Και υπάρχει μια πρόταση χωρί κόστο. Πρέπει να τη δούμε. Πρέπει να γίνει υπάρχει η εξομοίωση των στα επιδόματα, Για παράδειγμα, άλλη, άλλη δίδεται στο πρώτο παιδί, άλλη στο δεύτερο, άλλη στο τρίτο. Στο δεύτερο είναι, είναι η μικρότερη η επιδότηση. Θεωρείτε ότι είναι λογική η διαχείριση των επιδομάτων. Ε, τα επιδόματα, από ό,τι ξέρω, ε. η, το επίδομα στήριξη τέκνων είναι το ίδιο για όλα τα για παιδιά. κάθε παιδί. Απλά έχει, έχει διαβαθμίσει σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο. Στου μισθού είναι το ίδιο. Εσεί για όλα τα παιδιά παίρνετε το, το ίδιο επίδομα. Στο δικό σα μισθό. Ε... Τέλο πάντων. Όχι, ναι, ναι, προφανώς Προφανώ ναι, 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 και όχι. είναι ναι. Άλλο για το πρώτο παιδί, άλλο για το δεύτερο. Ναι, ναι όχι, άλλο για το τρίτο. Όχι, όχι, δεν είναι, υπάρχει άλλη διαβάθμιση. Ιδίω στο δημόσιο. Βέβαια, φαίνεται ότι περισσο... σε κάποια σημεία δίνουν περισσότερη σημασία στο τρίτο παιδί. Πρέπει όμω να το κοιτάξουμε, πρέπει να κάνουμε μια νέα δημογραφική πολιτική. Ενιαία πρέπει δημογραφική να... πολιτική και αυτό που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 7 και ήταν σε καλή κατεύθυνση για εσά, λοιπόν, ε, το να ναι, εξοραιωθείτε πρέ... με του πολίτε που θέλετε να γίνει πράξη από την παφή την κυβέρνηση. Ναι, θέλουμε. Γιατί δεν γίνεται να το προτείνει το 7 και το 12 και τώρα να κάνει πίσω. Έκανε κάποια βήματα. Ψήφισε τον νόμο ε, 2643 στο παράλληλο πρόγραμμα, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα ε, στους, και αυτό το λέω και, για να τα ακούσει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να τα ακούσει αυτό, δίνει δυνητικά ε, στους Δήμους τη δυνατότητα να κάνουν μείωση δημοτικών τελών ε, πλέον νόμιμα και στις τρίτεκνες οικογένειε. Αυτό έχει ξεκινήσει στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδος. Δεν ξέρω ο Δήμος Θεσσαλονίκης γιατί αντιστέκεται. Τη στιγμή που έχει τα χειρότερα στοιχεία όσον αφορά τις τρίτεκνες οικογένειε. Και πρέπει να είναι στο πλευρό τους. Θα το ψάξουμε τους. το θέμα, δεν το γνωρίζουμε. Θα, το... θα ζητήσουμε απάντηση σε αυτό το θέμα. Mm. Θεωρείτε ότι είναι λίγοι οι τρίτεκνοι σε σχέση με τον πληθυσμό του Δήμου και θα έπρεπε να του δοθεί. Τα χειρότερα στοιχεία από αυτή την άποψη, λέτε ότι. Θεωρώ ότι έχει... ο Δήμο Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλέ τρίτεκνε οικογένειε, οι οποίε είναι από τι οικογένειε που είναι στη χειρότερη κατάσταση. Στη χειρότερη γιατί έχει χτυπηθεί κατάσταση. πολύ η Θεσσαλονίκη στον τομέα τη ανεργία. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν και αυτό το θέμα που θέτεται. Θα παρακολουθήσουμε και το άλλο θέμα όμω, την εξίσωση που ζητάτε ε, με τι πολύτεκνε οικογένειε, προκειμένου να καρποθείτε άλλα ωφέλη πέραν των οικονομικών. Ένα μήνυμα που στέλνετε στα νέα ζευγάρια, κύριε Διούδη. Ε, σαν νέο κιόλα που το. Βέβαια, ε, το... 37 χρονών Το τόλμησα στα 23 μου ναι. και επειδή δεν έχω μετανιώσει καθόλου γι' αυτό, αυτό που έχω να του πω είναι ότι τολμήστε το η ευτυχία που θα νιώσετε όταν φέρετε, όταν έρθουν τα παιδιά σας στη ζωή, όταν είστε δίπλα τους, τα μεγαλώνετε και φτιάξετε, δι, ανθρώπου φτιάξετε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία, πλάθετε τους χαρακτήρες τους, θα είναι τεράστια και δεν συγκρίνεται με οποιονδήποτε άλλο ωραίο τρόπο ζωής.